Φαίνεται ότι θα συσσωρευτούν όπλα στην περιοχή. Καταρχάς, να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Χαρίτος. Ο κύριος Χαρίτος, θέλοντας να μην είναι τουρκοκεντρικός, μας επιβεβαίωσε το ρόλο της Τουρκίας στην υπόθεση. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν διαφωνούμε σε αυτό. Παρά το γεγονός ότι θέλησε να μην είναι τουρκοκεντρικός. Δυστυχώς η υπόθεση είναι τουρκοκεντρική. Στην υπόθεση λοιπόν δεν απαντήθηκε το ερώτημα τι ακριβώς έκανε ο κύριος Ερντογάν στις συναντήσεις με την ηγεσία της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη, τι ακριβώς έκανε ο κύριος Ερντογάν με τον Σάλεχ Αλ-Ρούρι, ο οποίος είναι ο κεντρικός ακριβώς αρχιτρομοκράτης, ο οποίος δρά και σχεδιάζει την επίθεση στο Ισραήλ και καυχέται για αυτήν. Και βεβαίως εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι τι ακριβώς έκαναν, πώς έλαβαν το μήνυμα οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες όταν στις 14 Σεπτεμβρίου συνέλαβαν το τεράστιο αυτό φορτίο όπλων που πήγαινε προς τη Χαμάς από την Τουρκία και το εδήλωσαν οι ίδιες, όχι εγώ. Λοιπόν, αυτά μένουν πάλι στον αέρα. Από εκεί και μετά, βεβαίως η Χαμάς πρέπει να κάνει εκλογές κάποια στιγμή. Έχει να κάνει από το 2006. Και δεν νομίζω να τις αμφισβητεί κανένα στην κυριαρχία στη Γάζα, την οποία κυριαρχία την πήρε πώς, κατασφάζοντας από την πρώτη μέρα που υπερίσχυσε όλους τους ανθρώπους του ΟΛΠΕ, δηλαδή της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, και του Εθνάρχου των Παλαιστινίων Γιάσερ Αραφάτ, ο οποίος αποτελούσε και εκείνος ο οποίος έδωσε την αναγνώριση τη διεθνή στο Παλαιστινιακό κράτος. Έτσι. Αυτά είναι πολύ βασικά και πρέπει να μην τα ξεχνάμε, να τα βλέπουμε. Λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλω λοιπόν επιπλέον να πω είναι ότι η γιορτή που συνέπεσε με την επίθεση της Χαμάς ήταν το Σιμχάτ Τωρά. Το Σιμχάτ Τωρά είναι το τέλος της κοινοπηγίας και το Σιμχάτ Τωρά είναι η τρίτη μεγαλύτερη γιορτή του Ισραήλ, θρησκευτική. Ένα αυτό, το κρατάμε. Θυμίζει λίγο Γιόμ Κιπούρ. Δεν είναι της σημασίας του Γιόμ Κιπούρ, αλλά θυμίζει λίγο Γιόμ Κιπούρ. Τρίτον, μην ξεχνάμε αυτή τη διένεξη μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και των ειδικών υπηρεσιών του Ισραήλ με την παρούσα κυβέρνηση. Πρώτη φορά στην ιστορία του Ισραήλ ενεφανίστησαν αντιρρήσεις των IDF, των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, και ανυπακοή προς την κυβέρνηση του Ισραήλ. Μην νομίζετε ότι αυτό δεν έχει απήχηση και στην εσωτερική δομή και λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων και των ειδικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Σαφώς και έχει. Μάλιστα. Γι' αυτό και το Ισραήλ αντέδρασε υγιώς και την επομένη μέρα, δηλαδή χθες, έφτιαξε οικουμενική κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε, κύριε Χαρίτο. Σήμερα θα το ξέρουμε. Έχουν όλα συμφωνηθεί ανάμεσα στον Νετανιάου και τον Γκάντς ότι θα μπει η παράταξή του στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Αναμένουμε να γίνουν οι συναντήσεις εντός των ορών. Υπάρχει και η αποδοχή ακόμα και του Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και του Σμότριτς, που είναι οι εθνοθρησκευτικές φωνές που είναι στην κυβέρνηση. Εγώ δεν θα διαφωνήσω με τον κύριο Μάζη αναφορικά με την σύνδεση της Τουρκίας με την Χαμάς ήδη και πριν από το Μαβί Μάρμαρα μέχρι και πρότινος. Αλλά να μην ξεχνάμε όμως ότι από τότε που εξομαλύνθηκαν οι διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία με την προηγούμενη κυβέρνηση διά του Προέδρου της χώρας του Ισραήλ και με τις επαφές που θέλει και το Υπουργείο Ενέργειας από την Τουρκία αλλά και ο ίδιος ο Ερντογάν έκανε τις επαφές του στην Ουάσιγκτον, στη Γενική Συνέλευση πριν από ένα μήνα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο ρόλος της η αναβάθμιση της κυβέρνησης της Ραμάλα
αποτέλεσε την, την τελευταία της σταγόνα, ναι, που έπεισε τη Χαμάς να δείξει σωστό είναι και, αυτό να ξαναδείξει σωστό και, να ξαναδείξει αυτό που είναι. Αναφορικά τώρα με την προσπάθεια της Τουρκίας να παίξει το ρόλο ενός μεσολαβητή. Κοιτάξτε, θα έρθουμε και σε εσάς κύριε Μάζη, σε ένα λεπτό. Η Αίγυπτος παραδοσιακά είναι ο παίκτης που έρχεται για να σβήσει τη φωτιά στη Γάζα όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα υπήρχαν πληροφορίες ότι ήδη από προχθές οι Ισραηλινοί, η κυβέρνηση ήταν σε επαφή με το Κάιρο για να αρχίσει μια προσπάθεια σαν και αυτή. Συνέβη η δολοφονία των τουριστών των Ισραηλινών στην Αλεξάνδρεια χθες και που βεβαίως ήταν μια ένδειξη ότι μια ισλαμιστική υποστήριξη της κοινής γνώμης της Αιγύπτου είδε τα γεγονότα στην Μεθόριο με τη Γάζα ως νίκη τους. Και η κυβέρνηση Ασίση είναι κατά των Ισλαμιστών. Αυτό το γεγονός αποτελεί μία τροχοπέδη στο να αναλάβει αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος ένα ρόλο που σε κάποια στιγμή αυτής της ιστορίας, όσο θα προχωρήσει, να δείτε ότι ξανά η Αίγυπτος θα είναι αυτή. Και ευχαριστούμε αυτή πάρα πολύ, κύριε Χαρίτο. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Πάρει αυτό το ρόλο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει και δεν θα το κάνει. Θα φτάσει, θέλει η Τουρκία να φέρει το Ισραήλ στη θέση να ζητήσει τη βοήθειά της. Μάλιστα. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα γίνει λίαν συντόμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς συμφωνούμε. Το θέμα είναι ότι εγώ θέτω ως αφετηρία μου την προσπάθεια για την εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ και Σαουδαράβων διά των Αμερικανών. Εσείς το θέτετε στο πλαίσιο η Τουρκία, το Ιράν, οι Σαουδάραβες, μάλιστα, Ουκρανικό φυσικά. Αυτό εγώ το έχουμε δει και με τη στάση της Ρωσίας. Ευχαριστούμε κύριε Χαρίτο, κύριε Μάζη, σας ακούμε. Έτσι εν συντομία για να ολοκληρώσουμε. Είναι και η πρώτη φορά που, μιλάμε και το λέω και με ευχαρίστηση αυτό. Ναι, πάμε. Σαφώς, εγώ το θέτω πολύ απλά στη φάση που η σύγκληση, η προσπάθεια σύγκλησης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, χαμπαλικής, μιλάω με την μουσουλμανική σχολή του Ιμπν Χάνμπαλ, έτσι, χαμπαλικής Σαουδικής Αραβίας και Σιητικού Ιράν, αρχίζει να λαμβάνει σάρκα και οστά, φυσικά με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί εξαιρείται η στρατηγική αντίληψη της Τουρκίας για τη νεοοθωμανική της επιρροή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Θα και πρέπει να λάβει άλλα γεγονότα υπόψη, άλλα δεδομένα. Περιμένετε να πείξω. Ναι, κύριε Μάζη. Και του ιδίου του Ερντογάν ως πατερούλη των αδελφών μουσουλμάνων ολοκλήρου της Μέσης Ανατολής, αυτός είναι ο χαιρετισμός του. Και να τονίσω, ο χαιρετισμός Ράμπια σημαίνει τον τέταρτο μεταξύ άλλων, τον τέταρτο Αιγύπτιο πρόεδρο, δηλαδή τον Μόρση, τον τρίτο στην ιεραρχία των αδελφών μουσουλμάνων της Αιγύπτου. Αυτό τον ορισμό του πατερούλη δεν θέλει να τον χάσει ο Ερντογάν, γιατί βασίζεται όλο του το στρατηγικό σχέδιο για την Τουρκία του 21ου αιώνα, της νεοοθωμανικής Τουρκίας, και αυτός ο πατέρας των μουσουλμάνων. Να πούμε και το άλλο. Ναι, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Μάζη. Ναι, η Χαμάς είναι θυγατρική των αδερφών μουσουλμάνων. Μα βέβαια, φυσικά, ανήκει στο κύκλωμα, φυσικά. Να προσθέσω όμως και δεν έχουμε χρόνο, κύριε Χαρίτο, δυστυχώς. Κύριε Χαρίτο, αφήστε με, εσείς μιλήσατε, αφήστε με. Να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Μάζη, θα έχουμε την ευκαιρία όμως. Δεν εξαντλείται δυστυχώς ο πόλεμος και οι αναλύσεις εδώ. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλω να πω είναι ότι περάσαμε πάλι, έτσι αυρόχης πως είναι, το περιστατικό της 14ης Σεπτεμβρίου με την αποστολή των όπλων από την Τουρκία προς τη Χαμάς και κάτι και μερικά άλλα. Ο κύριος Χακάν Φιντάν ήταν αυτός ο οποίος ως αρχηγός της ΜΙΤ τότε ενεργούσε όλες αυτές τις τροφοδοσίες της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Τώρα ο κύριος Χακάν Φιντάν είναι υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας. Μάλιστα. Ο δε υπουργός εθνικής αμήνης της Τουρκίας ήταν ο στρατηγός ο οποίος
είχε εμπλακεί σε όλες αυτές τις βρώμικες υποθέσεις εξοπλισμού. Μάλιστα. Και των αδελφών σου μουσουλμάνων στη Συρία, αλλά και. Και ολοκληρώνουμε. Χαμάς. Ευχαριστούμε, κύριε Μάζη. Μια κουβέντα, κύριε Χαρίτο, βοηθήστε μας λίγο με τους χρόνους. Βοηθήστε μας λίγο με τους χρόνους και θα ολοκληρώσουμε. Κάτι το πολύ τελευταίο. Από τις Ισραηλινές δηλώσεις των δύο τελευταίων ημερών. Ναι. Κανένα υπονοούμενο δεν στρέφεται ότι η Τουρκία είναι από πίσω από όλα αυτά. Αντιθέτως, το υπονοούμενο είναι ότι το Ιράν είναι από πίσω. Μάλιστα. Από όλα αυτά. Ευχαριστούμε και πολύ. Δεν είναι πολύ και δεν ίσως και καθόλου τυχαίο ότι σήμερα το πρωί η Χαμάς, πριν από μία ώρα, η Χαμάς πρότεινε, έθεσε ως όρο για την Αφρική. Μιλάτε και οι δύο ένας πάνω στον άλλο. Ολοκληρώσατε, κύριε Χαρίτο, ολοκληρώσατε. Και όταν αυτό ανοίγουμεθα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάζη, μια κουβέντα δευτερολέπτων. Ότι η στάση ίσων αποστάσεων του κυρίου Ερντογάν ενόχλησε το Ισραήλ. Δηλαδή, ενόχλησε, αλλά όχι ότι θεωρούν ότι είναι υπεύθυνοι, ενώ θεωρούν ότι το Ιράν είναι υπεύθυνο. Αυτό θέλω να σας πω. Και να σας το καταθέσω δηλαδή ως πληροφορία. Η διπλωματική γλώσσα δεν είναι αυτή η οποία εκφράζει την αλήθεια. Έτσι, το Ισραήλ σαφώς και θεωρεί υπαρξιακό του εχθρό το Ιράν. Ξέρει ότι αν το Ιράν λείψει, το οποίο όμως έχει άριστες σχέσεις πλέον με την Τουρκία, αυτό ξεχνάτε, έτσι. Όχι, εγώ δεν ξεχνάω. Ναι, αν το Ιράν λείψει. Δεν ξεχνάω, ούτε υποστηρίζω. Εγώ σας έφερα ένα στοιχείο. Τι να κάνουμε, έτσι λένε. Να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, κύριε. Το Ισραήλ πιστεύει ότι αν το Ιράν εκλείψει ως απειλή υπαρξιακή, από εκεί και ύστερα με την Τουρκία μπορεί να τα βρει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες να συζητήσουμε και με τους δυο σας, αν είστε διαθέσιμοι. Ναι, αλλά δυστυχώς το Ιράν με την Τουρκία είναι αδελφοποιητή πλέον. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε απόλυτος. Έχουν διαφορές ακόμα. Είστε απόλυτος. Διαφορές έχουμε εμείς, κύριε Χαρίτο, και σας εκτιμώ. Και ολοκληρώσαμε. Ήταν ωραία κουβέντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους δύο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και τους δύο. Λοιπόν, οι διαφορετικές σχολές σκέψης μπορεί να συγκρούονται σε τέτοιες πολύ κρίσιμες στιγμές, όμως ο διάλογος παραμένει παραγωγικός. Πάμε στον Πιερή Παναγή, εκπρόσωπο τύπου της Hermes Airports. Πάμε να δούμε τι αλλαγές έχουμε στις πτήσεις. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, δεν είναι χαρά, ρε. Πάμε, κύριε Παναγή. Σήμερα έχουμε 6 προγραμματισμένες. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.